Μερικές ψυχές βρίσκονται μετά τις 40 μέρες σε μία κατάσταση πρόγευσης της αιώνιας αγαλίασης και μακαριότητας, ενώ άλλες σε μία κατάσταση τρόμου εξαιτίας των αιωνίων μαρτυρίων, τα οποία θα υποστούν πλήρως μετά την τελική κρίση. Μέχρι τότε εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της κατάστασής τους, ιδιαιτέρως μέσω της υπεραυτών προσφοράς της ανέμακτης θυσίας, μνημόσυνος στη Θεία Λειτουργία, και παρομοίως μέσω άλλων προσευχών. Τα ωφέλη της προσευχής, τόσο της κοινής όσο και της ατομικής για τις ψυχές που βρίσκονται στην κόλαση, έχουν περιγραφεί σε πολλούς βίους Αγίων και ασκητών, καθώς και σε πατερικά κείμενα. Στο βίο της μάρτυρος του 3ου αιώνα Περπετούας, διαβάζουμε ότι η κατάσταση της ψυχής του αδελφού της, Δημοκράτη, της αποκαλύφθηκε με την εικόνα μιας στέρνας γεμάτης νερό, η οποία ήταν όμως τόσο ψηλά που δεν μπορούσε να φτάσει από τον τρυπαρό καυτό τόπο όπου ήταν περιορισμένος. Χάρη στην ολόθερμη προσευχή της Περπετούας, επί μία ολόκληρη ημέρα και νύχτα, ο Δημοκράτης έφτασε τη στέρνα και τον είδε να βρίσκεται σε ένα φωτεινό τόπο. Από αυτό η Περπετούα κατάλαβε ότι ο αδελφός της είχε απελευθερωθεί από τα δεινά της κολάσεως. Στο βίο μίας ασκήτριας που πέθανε μόλις τον 20ο αιώνα αναφέρεται μία παρόμοια περίπτωση. Πρόκειται για την Οσία Αθανασία, Αναστασία Λογκάτσεβα, πνευματική θυγατέρα του Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ, όπως διαβάζουμε στο βίο της. Η Αναστασία είχε έναν αδελφό που τον έλεγαν Παύλο. Ο Παύλος κάποτε ήταν μεθυσμένος και κρεμάστηκε και η Αναστασία αποφάσισε να προσευχηθεί πολύ για τον αδελφό της. Μετά τον θάνατό του, η Αναστασία πήγε στο μοναστήρι Ντιβέγεβο του Οσίου Σεραφείμ για να μάθει τι ακριβώς έπρεπε να κάνει ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση του αδελφού της, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του με τρόπο δισεβή και ατιμωτικό. Ήθελε να συναντήσει την Πελαγία Ιβάνοβνα και να ζητήσει τη συμβουλή της. Η Αναστασία επισκέφθηκε την Πελαγία. Εκείνη της είπε να κλειστεί στο κελί της 40 μέρες, να προσευχηθεί και να νηστέψει για τον αδελφό της και κάθε μέρα να λέει 150 φορές «Υπεραγία Θεοτόκε, ανάπαυσον τον δούλο σου». Όταν συμπληρώθηκαν οι 40 ημέρες, η Αναστασία είδε ένα όραμα. Βρέθηκε μπροστά σε μία άβυσσο. Στο βάθος της ήταν ένας βράχος από αίμα. Πάνω στο βράχο κοίτονταν δύο άντρες με σιδερένιες αλυσίδες στο λαιμό τους. Ο ένας ήταν ο αδελφός της. Η Αναστασία διηγήθηκε το όραμα στην Πελαγία και εκείνη της είπε να συνεχίσει την νηστεία και την προσευχή. Τελείωσαν και άλλες 40 μέρες με νηστεία και προσευχή και η Αναστασία είδε το ίδιο όραμα. Η ίδια άβυσσος και ο βράχος πάνω στον οποίο βρίσκονταν οι δύο άντρες με αλυσίδες στο λαιμό τους. Αυτή τη φορά όμως ο αδελφός της ήταν όρθιος. Περπατούσε πάνω στο βράχο, έπεφτε και ξανασηκωνόταν. Οι αλυσίδες ήταν ακόμα στο λαιμό του. Η Πελαγία Ιβάνοβνα, στην οποία κατέφυγε και πάλι η Αναστασία, της είπε να επαναλάβει την ίδια άσκηση για τρίτη φορά. Όταν τελείωσε και το τρίτο 40ήμερο της νηστείας και της προσευχής, η Αναστασία ξαναείδε το ίδιο όραμα. Η ίδια άβυσσος, ο ίδιος βράχος. Τώρα όμως πάνω στον βράχο ήταν μόνο ένας άντρας, άγνωστός της. Ο αδελφός της είχε απελευθερωθεί από τα δεσμά. Δεν φαινόταν πουθενά. Ο άγνωστος άντρας ακούστηκε να λέει: «Είσαι τυχερός εσύ, έχεις πολύ ισχυρούς μεσίτες στη γη». Η Αναστασία ανέφερε στην Πελαγία Ιβάνοβνα το τρίτο όραμα και εκείνη της απάντησε: «Ο αδελφός σου λυτρώθηκε από τα βάσανα, δεν μπήκε όμως στη μακαριότητα του παραδείσου». Πολλά παρόμοια περιστατικά αναφέρονται σε βίους Ορθοδόξων Αγίων και Ασκητών. Σε περίπτωση που κάποιος έχει την τάση να ερμηνεύει κατά γράμμα τέτοια οράματα, ίσως θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι βεβαίως οι εικόνες με τις οποίες εμφανίζονται τέτοια οράματα συνήθως σε όνειρα δεν φωτογραφίζουν κατά ανάγκη τον τρόπο ύπαρξης της ψυχής μετά τον θάνατο. Πρόκειται περισσότερο για εικόνες οι οποίες μεταβιβάζουν την πνευματική αλήθεια της βελτιώσεως της καταστάσεως της ψυχής στον άλλο κόσμο χάρη στις προσευχές εκείνων που παραμένουν στον κόσμο τούτο. Ανάλυση του λόγου περί θανάτου του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς από το βιβλίο του Πατήρ Σεραφείμ Ρόους.